Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος ο Κοσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Tête à Tête. Φίλοι και φίλες, ο δεύτερος γύρος εκλογών μόλις έλαβε τέλος. Νέος δήμαρχος Ηρακλείου είναι ο Βασίλης ο Λαμπρινός, αλλά η πλειοψηφία των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι του Γιάννη Κουράκη. Σήμερα έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο στην εκπομπή. Και λέω ξεχωριστό καλεσμένο γιατί θα προσπαθήσω να τον εκμεταλλευτώ, συσσαγωγικά βέβαια. Θα προσπαθήσω να τον αξιοποιήσω με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις όπως έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα. Θα συζητήσουμε για τις ευρωεκλογές, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και θα κάνουμε και μια ανοίξη για τις εθνικές εκλογές. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για τα νεότερα στοιχεία του περιφερειακού μηχανισμού της αγοράς εργασίας. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον Νίκο τον Παπαδάκη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας. Κύριε Κοσμαδάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας στο πάντα φιλόξενο Tête à Tête. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το αναλογικό εκλογικό σύστημα. Έχω την εντύπωση, κύριε Παπαδάκη, πως το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα δημιουργεί βραχυκυκλώματα. Εγώ λέω αυτά τα βραχυκυκλώματα, τα λέω αλλιώς, θεσμικούς Φραγκενστάιν. Με την έννοια πως υπάρχουν δήμαρχοι με ισχνές μειοψηφίες στο Δημοτικό Συμβούλιο και σχετικές πλειοψηφίες χωρίς δήμαρχο. Και αυτό το είδαμε σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου. Θα ήθελα το σχολείο σας. Πόσο αποτελεσματικό, δημοκρατικό είναι σίγουρα ένα λογικό εκλογικό σύστημα. Πόσο αποτελεσματικό είναι ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα. Κύριε Κοσμαδάκη, αν με επιτρέπετε, θέτετε την κατεξοχήν ερώτηση. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Συμφωνώ καταρχήν μαζί σας και δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς ότι η απλή αναλογική σε επίπεδο αυτοδιοίκησης είναι το αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστημα. Δηλαδή, επί της αρχής δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Πάμε όμως στην πράξη. Στην πράξη, πρέπει κανείς να σκεφτεί πώς κατασκευάζονται οι συνενέσεις. Μέσα από τη διαδικασία, θα λέγανε κάποιοι θεωρητικοί, σωστά. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις συνενέσεις και δεδομένης πολιτικής κουλτούρας στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, με τα πάρα πολλά καλά που έχει, καλύτερη δημοκρατία που γνώρισε ο τόπος, ωστόσο, ακολουθεί και αυτή μια παράδοση που την έχουν εντοπίσει πολύ σημαντικοί επιστήμονες όπως ο Πασχάλης, ο Κιτρομιλίδης και άλλοι. Είχαμε γράψει σχετικά με αυτό πολλά χρόνια πριν για το ECPR και με τον Κώστα το Λάβδα. Την παράδοση μιας reactive και όχι proactive πολιτικής κουλτούρας. Άρα μιας πιο εντασιακής, συγκρουσιακής. Πάω λοιπόν στο ψητό. Τις συνενέσεις τις επιβάλλεις από τα πάνω ή τις αφήνεις να διαμορφωθούν από τα κάτω. Ένα αντεπιχείρημα θα ήταν ότι ναι, αλλά άμα δεν τις επιβάλλεις και ποτέ, πώς θα διαμορφωθούν. Στην πράξη τώρα του Κλεισθένη. Όπως σωστά το επισημάνατε, έχουμε πάρα πολλούς δήμους, αν δεν απατώμε είναι πάνω από 200 στην Ελλάδα, στους οποίους ο Δήμαρχος έχει μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος και για να μπορέσει στην ουσία, κύριε Κοσμαδάκη, να επιτευχθεί ένα μοντέλο αποτελεσματικής διακυβέρνησης, που σε ένα επίπεδο διακυβέρνησης, στο τοπικό κράτος, που αφορά άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη και έχει πολύ μεγάλη ορατότητα. Τι προϋποτίθεται λοιπόν? Προϋποτίθεται πραγματικά η αιρετή, με βάση και τις δηλώσεις που κάνανε παντού και στην Κρήτη και αλλού και τις χάρηκα, ήταν σε έντονη πολιτική ευπρέπεια, να διαμορφώσουν προϋποθέσεις συνενέσεων στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Το ερώτημα είναι, θα συμβεί αυτό? Μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα, δεν το αποκλείω. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, κύριε Κοσμαδάκη. Αυτό που θα δούμε ως υποκατάστατο, ως policy substitute, να είναι ένα μοντέλο ad hoc διανεμητικών συσπηρώσεων κατά όλσον, και δεν θέλω να κουράζομαι θεωρητικά τους τηλεθεατές σας, πρακτικά αυτό που θα λέγε κανείς πολύ άκομψα, εκδοχές συνδιαλλαγής. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν θεωρώ ότι ούτε ο νομοθέτης προσδοκούσε κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε όμως. Δεδομένη, ξαναλέω, της πολιτικής κουλτούρας μας, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συνενετικής κουλτούρας, συνενετικής αντίληψης. Ξαναλέω, μακάρι όλοι οι αιρετοί να μείνουν συνεπείς στις δεσμεύσεις τους που μίλησαν για παντού, ανά την Ελλάδα, το είδατε. Και οι εκλεγμένοι και οι ανθυποψηφοί τους που δεν εξελέγησαν, για συνενέσεις, για συνέργειες, για συνεργασίες στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Είναι πολύ πιθανόν
αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, πέραν τη ευχή μου που μακάρι να συμβεί, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως αλλαγή παραδείγματος συνολικά στη χώρα, από τα μέσα, δεν θα πω από τα κάτω, δεν μου αρέσει ο όρος, μέσα πια από τις τοπικές κοινωνίες, δεν μπορώ όμως να αποκλείσω αυτό το πράγμα να εκφυλιστεί σε κάτι το οποίο δεν αρμόζει στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα είναι το καλύτερο μοντέλο και θα δημιουργήσει αυτό που είπατε κι εσείς, θεσμικά, όχι απλά βραχυκυκλώματα, ουσιώδεις λειτουργίες. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω έχει να κάνει με το Δήμο Ηρακλείου και με την περιφέρεια. Στην περιφέρεια δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ουσιαστικά οι κριτικοί έδειξαν την προτίμησή τους στο πρόσωπο του Σταύρου Αρναουτάκη. Την ίδια στιγμή όμως το Δήμο εξελίχθηκε ένα θρίλερ. Mm-hmm. Βασικά, αν μπορούμε να πούμε, ξαναεξελίχθηκε ένα θρίλερ. Το 2014, όπως το 2014, έτσι και τώρα, είχαμε την πρώτη Κυριακή των εκλογών, το Γιάννη τον Κουράκη να κερδίζει. Παρ' όλα αυτά, όμως, το δεύτερο γύρο εκλογών έχασε. Το πρώτο ερώτημα που σας θέτω είναι γιατί η κριτική φαίνεται πως ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει κάνει ένα πάρα πολύ πετυχημένο έργο σε επίπεδο περιφέρειας. Ήθελα εκεί να μου κάνει ένα σχόλιο. Και ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο ήθελα να σας θέσω είναι ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχίας του Γιάννη του Κουράκη. Καταρχήν, αν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι και κωδικοποιημένοι λόγοι. Καταρχήν, στο πρώτο σας ερώτημα, πρώτα απ' όλα να συγχαρούμε τον Ιν και νέο Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, όπως και τον Ιν και νέο Δήμαρχο, τον Βασίλη τον Λαμπερό. Σε ό,τι αφορά τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, οφείλω να διευκρινίσω, γιατί έχω μάθει να μιλάω με αμεσότητα και ειλικρίνεια, προσπαθώ τουλάχιστον, ότι δεν είμαι αμερόληπτος, μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία, τον εκτιμώ προσωπικά, όπως εκτιμώ και ως πολίτης το έργο του, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με πολλούς ερευνητές, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι ο κύριος Αρναουτάκης χαίρει μιας οικουμενικής αναγνώρισης και φάνηκε και σε αυτές τις εκλογές, φάνηκε με το μεγάλο, το πολύ υψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε την εκλογή από τον πρώτο γύρο, μιας καθολικής αναγνώρισης σε ό,τι αφορά την Κρήτη για το έργο που επιτελεί και τη σεμνότητα με την οποία το επιτελεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ξαναλέω, δεν είναι αμερόληπτη, αλλά όσο μπορώ τουλάχιστον προσδιορίζω τα πράγματα και στη βάση του εκλογικού αποτελέσματος. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου, πολύ σωστά το είπατε, είδαμε να ξαναεξελίσσεται με πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά, αν και ήταν τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης σε σχέση με το 2014, στην ουσία επί του αποτελέσματος, μια πρώτη ανάγνωση θα έλεγε, είχαμε ένα ντεζαβού το 2014 με το 2019, το 2019 με το 2014. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω μια επαρκή ερμηνεία γιατί κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός, γιατί έχασε ο κύριος Κουράκης. Και δεν έχω μια επαρκή ερμηνεία γιατί με ξέρετε κύριε Κοσμαδάκη, μιλάω όταν έχω δεδομένα. Και κυρίως όταν έχω ποσοτικά δεδομένα ή ποιοτικά δεδομένα επαρκή. Η εκτίμηση είναι ότι προφανώς ο κύριος Λαμπρινός επέτυχε μεγαλύτερη συσπήρωση και μεγαλύτερη στήριξη από άλλους υποψηφίους που αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο. Νομίζω ότι μια τέτοια εκτίμηση είναι σχετικά συγκεκριμένη. Η εκτίμηση επίσης είναι ότι δεν κατάφερε να έχει την ίδια δυναμική συσπήρωσης στο δεύτερο γύρο ο κύριος Κουράκης, που ας θυμηθούμε ότι μπήκε στο δεύτερο γύρο με μια διαφορά της τάξης των 12-12,5 ποσοστιαίων μονάδων, αν δεν κάνω λάθος, που δεν είναι μικρή. Ακριβώς. Δεν είναι βέβαια ο μόνος μεγάλος δήμος που είχαμε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή άλλος να μπαίνει πρώτος και με σημαντική διαφορά και άλλος να εκλέγεται, το είδαμε ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι επειδή η κρίση είναι πάντα σύγκριση και όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ δύο δημάρχων, έτσι κάπως κινείται το εκλογικό σώμα, αλλά πώς κινείται όμως. Δεν ψηφίζει ο καθένας με τον ίδιο τρόπο, ούτε με τα ίδια κριτήρια. Γκρόσο μόντο, τα κριτήρια σε αυτοδιοικητικές εκλογές είναι αυτό που αξιολογεί κανείς ως ικανότητα, αποτελεσματικότητα, αλλά είναι και η αξιολόγηση των πεπραγμένων όταν έχεις ασκήσει διακυβέρνηση. Είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με έστω και πιο απονευρωμένη, έστω και πιο. Και λιγότερο σημαντική, αλλά και κριτήρια που έχουν να κάνουν με το φαινόμενο της κομματικής ταύτισης που είναι εντονότερα στην κεντρική εικόνα. Συνεπώς όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Επιχείρησα μια εκτίμηση του αποτελέσματος. Ξαναλέω και ζητώ και συγγνώμη από τους τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να πάω παραπέρα και κανένα άλλο λόγο, ελλείψη δεδομένων. Το τρίτο ερώτημα το οποίο ήθελα να σας κάνω, θα μεταφερθούμε κάπως. Θα φύγουμε από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και θα πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πάμε στις ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές λοιπόν τι είδαμε. Είδαμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βγαίνει πρώτο, δεύτερο οι Σοσιαλδημοκράτες,
αλλά η πλειοψηφία τους αυτή δεν ήταν τόσο μεγάλη. Έχασαν έδρες. Ναι. Την ίδια στιγμή οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι ανέβασαν τα ποσοστά τους. Επίσης είδαμε ανωδικά ποσοστά ευρωσκεπτικιστικών κινημάτων και κομμάτων, ιδίως στη Γαλλία, όπου εκεί το κόμμα της Μαρί Λεπέν νίκησε το κόμμα του Μακρόν, του Εμμάνουελ Μακρόν, του Προέδρου της Γαλλίας, με διαφορά 0,9 μονάδες, και στην Ιταλία είδαμε τον Ματέο Σαλβίνι να κυριαρχεί. Κύριε Παπαδάκη, ο ευρωσκεπτικισμός θα συνεχίζει να υπάρχει? Είναι ο πυρήνας της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Κοσμαδάκη, και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί άνοιγε πάρα πολλά θέματα. Τι είδαμε στις ευρωεκλογές, το περιγράψετε πολύ καλά. Οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παραμένει πρώτο, και οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες στην ουσία, έχασαν περίπου 5% της δυναμής τους σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, ο καθένας εξ αυτών. Για πρώτη φορά έχουμε το γεγονός, το δεδομένο, να μην μπορούν οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες από μόνες τους στην ουσία να επιλέξουν, να εκλέξουν τους κομβικούς παίκτες σε επίπεδο ενωσιακής διαδικασίας, και δεν αναφέρω μόνο στον Πρόεδρο της Κομισιόν, που είναι πάντα το σημαντικότερο γιατί είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που θα έχει το χαρτοφυλάκιο των εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε Μογκερίνη, Επίτροπος Μογκερίνη. Συνεπώς περιπλέκεται το πράγμα. Όντως οι φιλελεύθεροι πήγαν πολύ καλά, ενίσχυσαν πάρα πολύ τη δύναμή τους και λόγω της ενσωμάτωσης του Μακρόν, του κόμματος του Μακρόν, και βλέπετε και πώς διαπραγματεύονται. Διαπραγματεύονται πια ως κεντρικοί πρωταγωνιστές. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη πράσινη, οι οποίοι ενισχύουν τη δυναμική τους ανά την Ευρώπη, σε πολλές χώρες, δεν είναι μόνο δηλαδή σε προνομιακές χώρες όπως είναι η Γερμανία. Είδαμε σε πολλές χώρες από το Βελγίο μέχρι τη Γαλλία να ενδυναμώνονται οι πράσινοι. Δημιουργεί προϋποθέσεις ενός μεγαλύτερου πλουραλισμού, γιατί όλες αυτές είναι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στις πρόσφατες ευρωεκλογές οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ξεκάθαρα νίκησαν. Απλά περισσότερες πολιτικές οικογένειες. Από την άλλη μεριά, κύριε Κοσμαδάκη, και οφείλω να ομολογήσω ότι το φοβάμαι αυτό, ως ένας άνθρωπος που παραμένει ευρωπαϊστής, βέβαια με έντονη κριτική διάθεση, όπως γνωρίζετε, γιατί γνωριζόμαστε καλά και με αυτά που γράφω και δημοσιεύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παραμένω ευρωπαϊστής, αντιλαμβανόμενος και το λεγόμενο κόστος της μη Ευρώπης, ανασύρωπο τον Μπάουν, με προβληματίζει πάρα πολύ η ανάδυση, η ενδυνάμωση και κυρίως η παγίωση ενός ευρωσκεπτικισμού που δεν είναι μόνος του. Στον ευρωσκεπτικισμό υπάρχουν πολλές τυπολογίες, δεν θα κουράσω με θεωρητικά ζητήματα του τηλεθεατές, θα πω μόνο ότι αυτό που κυρίως βλέπουμε δεν είναι απλά ευρωσκεπτικισμός, είναι αντιευρωπαϊσμός. Και επειδή υπήρξε άμεσο impact και σε εθνικό επίπεδο των ευρωεκλογών, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, πολύ σωστά αναδείξατε το ζήτημα του Σαλβίνι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Ματέο Σαλβίνι με τη Λέγκα, ένα ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό, βαθιά αντιευρωπαϊκό κόμμα, αρχίζει και συγκροτεί όρους πολιτικής ηγεμονίας στην Ιταλία. Και αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό. Η Λεπέν, ακόμα και αν απομειώθηκε ελάχιστα η δύναμή της σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2014, είναι η πρώτη, το εθνικό μέτωπο της Λεπέν είναι το πρώτο στη Γαλλία. Μιλάμε για πολύ μεγάλες χώρες. Μιλάμε επίσης για ένα AfD που παραμένει ισχυρό στη Γερμανία, ενώ πριν από μερικά χρόνια δεν θα συζητούσαμε καν το ενδεχόμενο της εισόδου του εθνικού κόμματος στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Μιλάμε λοιπόν για μια σειρά από δυνάμεις και τις δύο πολιτικές οικογένειες που κινούνται σε αυτή τη σφαίρα του ευρωσκεπτικισμού, που έχουν ενισχυθεί σε έδρες, έχουν ενισχυθεί αρκετά σε έδρες, και ειδικά η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, δηλαδή εκεί που συμμετέχει ο Σαλβίνι και η Λεπέν. Πράγμα το οποίο τι με φοβίζει? Με φοβίζει να μην το διαχειριστεί όλο αυτό το φαινόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα είδος προσωρινής ανακούφισης. Αφού δεν πήγανε χειρότερα τα πράγματα και δεν έχουμε ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουμε ακροδεξιά στροφή, okay, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει ως πλέον εύλογη λύση το απλά πάμε παρακάτω γιατί δεν πήγανε χειρότερα τα πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρετε, ένα πράγμα είναι τι δυναμική καταγράφουν σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, ένα δεύτερο πράγμα είναι αυτό όμως που είπα προηγουμένως, το impact, οι επιπτώσεις σε επίπεδο εθνικό σε πολύ μεγάλες χώρες και συμβολικά και υλικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν συνεχιστεί η επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα δόγμα ανελαστικής δημοσιονομικής πειθαρχίας με κάθε κόστος, χωρίς αναδιανεμητικό πραγματισμό, χωρίς αναδιανεμητικό χαρακτήρα, αν δηλαδή συνεχίσουν οι πολύ μεγάλες ανισότητες μέσα στα κράτη-μέλη, αν συνεχίσουν
φαινόμενα χωρίς καμία αντιμετώπιση και καμία ρύθμιση, όπως η ένταση επισφαλούς εργασίας, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και μετά για αυτά. Η φτώχεια και κυρίως η απουσία ενός πιο συνεκτικού οράματος, καταλαβαίνετε ότι απονευρώνεται στον πυρήνα του όχι μόνο το αξιακό πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ίδια και η ίδια η ενωσιακή διαδικασία. Άρα λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο και να συνοψίσω, η γνώμη μου είναι ότι ναι, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις νίκησαν, ναι, οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες σημείωσαν υποχώρηση, αλλά παραμένουν ισχυρές. Ωστόσο, σαφώς έχουμε μια παγιωμένη πια τάση σε κάθε αναμέτρηση. Ο ευρωσκεπτικισμός, για την ακρίβεια, ο αντιευρωπαϊσμός με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει στα σοβαρά στην Ευρώπη. Όχι απλά να τον ξορκίζουμε. Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο ότι γίνονται όλο και περισσότερες συζητήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, σχετικά με το διεθνές εμπόριο, σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, γιατί το 2015 είχαμε και μια μεγάλη προσφυγική μεταναστευτική κρίση, Λέβαια. Που ακόμα ταλαιπωρεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μου, κύριε Παπαδάκη, είναι σαφές. Ποιες είναι οι προκλήσεις επόμενης μέρας για αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό υπερεθνικό οργανισμό? Ήδη θέσατε κάποιες από τις σημαντικότερες. Όποιος παρακολουθεί συστηματικά το Ευρωβαρόμετρο αλλά και μια σειρά από δημοσκοπήσεων που βλέπουν κατά καιρούς και το φως και αφορούν στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παράλληλα και το τι προτεραιοποιούν οι ίδιοι πολίτες, στην πραγματικότητα τα ζητήματα είναι αυτά. Δηλαδή, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς είναι το ζήτημα της ανεργίας και των ανισοτήτων. Ένα άλλο ζήτημα είναι το μεταναστευτικό. Φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο και ειδικά σημαντικό ρόλο λόγω της εργαλειοποίησης του και της εργαλειοποίησης του φόβου που προκαλεί από τις ακροδεξίες ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις. Η κλιματική αλλαγή είναι μεγάλο ζήτημα και έχει αρχίσει και απασχολεί τους πολίτες παντού, γιατί τη βλέπουμε, τη ζούμε, και γι' αυτό είδατε και την άνοδο των πρασίνων. Εξηγείται η άνοδο των πρασίνων, δεν είναι απροϋπόθετη. Επίσης όμως υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, έχουν ανακοινηθεί και θα τα συνόψω σε ένα τρίπτυχο. Θεσμική ευάθυνση, ναι ή όχι? Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ζητήματα, μείζωνα ζητήματα της πολιτικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της οικονομικής διακυβέρνησης. Ως προς το δεύτερο, αυτό που είπα και προηγουμένως, θα παραμείνουμε αιμονικά στο ανελαστικό δόγμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας με κάθε κοινωνικό κόστος ή θα αλλάξουμε παράδειγμα? Και το τρίπτυχο συμπληρώνεται αυτών των μεγάλων, των κρίσιμων ζητημάτων. Θα θωρακιστεί και σε άλλα επίπεδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί παραδείγματι Ευρωστρατός. Άρα έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Έχει παλιές προκλήσεις, θεσμικές προκλήσεις, επικαιρικές προκλήσεις και προκλήσεις οι οποίες φαίνονται να έχουν ένα ουσιώδες impact, μια ουσιώδη επίπτωση στην ανάδυση του ευρωσκεπτικισμού μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πάμε στις ευρωεκλογές όπως έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Εκεί ουσιαστικά τι είδαμε? Είδαμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει κατά κράτος το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν κατά 10 μονάδες. Την ίδια στιγμή είδαμε ένα κίνημα αλλαγής, το οποίο τώρα πλέον μπορεί να καυχιέται ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση. Τέταρτο κόμμα είχαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη κομματική συσπήρωση, ενώ η Χρυσή Αυγή έβαλε ένα ποσοστό της τάξης του 4,9. Εξαϊλώθηκε, μπορούμε να πούμε, ξεφούσκωσε, να το πούμε έτσι λίγο πιο περιγραφικά, λίγο πιο γλαφυρά, και είχαμε το κόμμα Ελληνική Λύση 4,1%. Αυτά ήταν πολύ συνοπτικά τα αποτελέσματα. Πιστεύετε πως οι ευρωεκλογές όπως έλαβαν χώρα πριν 2 Κυριακές είναι προάγγελος των εθνικών εκλογών? Πολύ ουσιαστική ερώτηση, κύριε Κοσμαδάκη, και νομίζω αυτή είναι και στα χείλη όλων. Καταρχήν περιγράψατε πολύ πολύ ευσύνοπτα το τι συνέβη. Είχαμε στις ευρωεκλογές μια εμφατική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια βαριά ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μια ιδιαίτερα ικανοποιητική επίδοση για το ΚΙΝΑΛ, όχι μόνο γιατί συμβολικά κατέλαβε την τρίτη θέση, αλλά έστω και αν μειωθήκαν τα ποσοστά τους στις αντίστοιχες ευρωεκλογές σε σύγκριση με το 2014, αν συγκριθούν με επόμενες εκλογικές του επιδόσεις, πήγε αρκετά καλά. Βέβαια, τώρα το ΚΙΝΑΛ φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα κύκλο εσωστρέφειας που μένει να αξιολογηθεί τι επιπτώσεις θα έχει, αλλά είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Δεν σας κρύβω ότι εδώ δεν είμαι και δεν επιθυμώ να είμαι μερόληπτος σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που αποδυναμώθηκε η Χρυσή Αυγή επιτέλους. Είναι ένα από τα ευχάριστα πράγματα αυτών των ευρωεκλογών. Έκπληξη για κάποιους, όχι για όλους πρέπει να πω, είναι η πολύ ηχηρή
εκλογική επίδοση της ελληνικής λύσης του κύριου Βελόπουλου, που χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, το γιατί και το πώς, αλλά πάντως είναι ένα γεγονός. Είδαμε το ΚΚΕ να συγκρατά δυνάμεις, παραμένοντας συνεπές στις δικές του θέσεις. Και είδαμε βέβαια και κοινοβουλευτικά κόμματα, όχι απλά να απομειώνεται η δυναμική τους και η εκλογική επιρροή, αλλά στην ουσία να έρχεται το ένα μετά το άλλο και να λέει ότι δεν θα κατέβει καν στις εθνικές εκλογές. Άρα είχαμε πολλά, πολλά. Στο ερώτημά σας όμως, που είναι πολύ κρίσιμο, θα σας απαντήσω με βάση το τι είπανε τα ίδια, οι ίδιοι κομματικοί σχηματισμοί πριν τις ευρωεκλογές. Κύριε Κοσμαδάκη, δώσανε όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί στις ευρωεκλογές χαρακτήρα ιονή εθνικής εκλογικής αναμέτρησης. Οι ίδιοι το είπανε, όλοι. Δεν διαφώνησε κανείς, δεν είπε κάτι άλλο. Ίσα-ίσα όλοι επέτρεψαν, κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, τη χαλαρή ψήφο. Επιχείρησαν και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι να βάλουν διλήμματα και δώσανε πάνω σε αυτό το χαρακτήρα. Άρα, με δεδομένο ότι αυτός ο χαρακτήρας δόθηκε, και υπάρχει και μια ακόμα λεπτομέρεια, που δεν είναι όμως ποτέ λεπτομέρεια σε μια πολιτική ανάλυση, η εγκύτητα και η χωροθέτηση μιας εκλογικής αναμέτρησης με εθνικά χαρακτηριστικά στον εκλογικό κύκλο. Τούτη ιδέα αναμέτρηση είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Ήταν αυτή που είχε τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση από προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση σε εθνικό επίπεδο. Δεν είχαμε ξανά τόσο αργά εκλογές. Και πολύ μεγάλη εγκύτητα στη θεσμική προθεσμία, στη συνταγματική προθεσμία για το τέλος του εκλογικού κύκλου. Επισπεύθηκε βέβαια αυτό με την προκήρυξη προώρων εκλογών. Δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα τυπικά, αλλά έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής των Ευρωεκλογών ότι προσφεύγει πια στη διαδικασία των προώρων εκλογών. Συνεπώς είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Απαντώντας λοιπόν συνοπτικά στην ερώτησή σας, από τους ίδιους κομματικούς σχηματισμούς δόθηκε ο χαρακτήρας της ιονή εθνικής αναμέτρησης, συνεπώς με βάση αυτό αξιολογούνται. Θα έχει αναγωγή όλο αυτό στην αναμέτρηση σε επίπεδο εθνικών εκλογών πια, που από ό,τι φαίνεται θα είναι σε 7 Ιουλίου, από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, σαφώς μια απλή αναγωγή προϋποθέτει μεθοδολογικά άλματα που δεν είμαι διατεθειμένος να τα κάνω. Αλλά όταν στις ίδιες ευρωεκλογές, ξαναλέω με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει τη μεγαλύτερη διαφορά που σημειώθηκε ποτέ μεταξύ δύο κομματικών σχηματισμών. Τη μεγαλύτερη σε αναμέτρηση ευρωεκλογών. Συγχρόνως, εγκύτητα στο τέλος του εκλογικού κύκλου. Συγχρόνως, έρχεται μια δεύτερη Κυριακή με περιφερειακές εκλογές, και η πρώτη είχε περιφερειακές, και η δεύτερη είχε, η οποία και στη δεύτερη Κυριακή φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία παγιώνει τη δυναμική της και την ένταση της εκλογικής επιρροής της. Το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, γιατί οι περιφερειακές εκλογές είχαν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. 11 στις 10. Μόνο η Κρήτη, μόνο βέβαια, η Κρήτη 11 στις 13 περιφέρειες τις κέρδισαν υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Περιφέρειες που δεν είχαν ξανακερδίσει ουσιαστικά ποτέ. Αναφέρομαι στη Δυτική Ελλάδα ή είχαν πολύ μικρή δυναμική συνήθως στα Ιόνια. Μία περιφέρεια πέρασε σε ανεξάρτητο, ο οποίος προέρχεται μεν από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας κεντροδεξιάς, αλλά δεν μπορεί να πιστωθεί στη Νέα Δημοκρατία. Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, αν θυμάμαι καλά. Πάντως 11 στις 13 έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι κάνει, επιβεβαιώνει τη δεύτερη Κυριακή μια δυναμική που κατεγράφει στην πρώτη. Και θέλω και ένα ακόμα πολιτικό χαρακτηριστικό να αναδείξω, γιατί δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Την καθολικότητα της νίκης της Νέας Δημοκρατίας, που μου έκανε εντύπωση, δεν είναι συνήθις για κανένα κόμμα. Τι εννοώ καθολικότητα της νίκης? Στη συντριπτική πλειοψηφία των εκλογικών περιφερειών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειών. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των νέων,